Ήρθε το Μαρτίνι σας, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Το Μαρτίνι. Καλή χρονιά. Σας άρεσε που είπε Μαρτίνι. Όχι, μια χαρά, είναι πολύ χαρούμενος. Και δεν είσαι ντράι, είσαι πιο... Ποιο θα ήμουν, αν ήμουν ντράι θα είχα φύγει. Θα ήμουν πιο. Τι γίνεται, Πέτρο. Πόσο χρονό είσαι? 24. 24. 24. Δεν είναι καμιά αντίδραση, άρα περνάει ακόμα. Είμαι οκ. Κοίταξε, είμαι μόνο... 35. Είσαι 35 χρονών. Μόνο άκουσα το σχόλιο, το άκουσα αυτό το μόνο. Το άκουσα το μόνο. Ναι, μόνο 35. Τίποτα. Νεαρούδι. Μα γιατί κάνεις χαζομάρες? Πριν από λίγο μου είπες να πω άλλη χρονιά. Ναι, είπες πολύ λίγα, δεν ερχότανε. Πέσανε 27 με το 35, το 22 με το 35. Είπα νεαρό παιδί 22. Νεαρό παιδί θα σου πούνε ότι ο κακομοίρης ταλαιπωρείται, του κάνουν εκεί στον Α, στο θέατρο, γιατί φαίνεται μεγάλη από την ηλικία του. Αυτή είναι η μαγεία. Επειδή είναι πάρα πολύ αυτές οι μέρες είναι γιορταστικές, είναι όμορφες, θα ήθελα. Και βαριές ταυτόχρονα λίγο είναι βέβαια. Ακριβώς γι' αυτό. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Είναι και ψυχολόγος. Επειδή βαριέμαι, έχουμε μπροστά μας 20-25 λεπτά. Τα έχετε εσείς, ε? Ναι. Να τα κάψουμε παρέα, πες μου. Όχι, μην τα κάψουμε. Μπορείς να μιλάς μόνος σου. Μόνος μου 25 λεπτά. Ναι. Στην εκπομπή μόνος σου μιλάς. Όχι, δεν μιλάω μόνος μου. Θα κάνω κι εγώ. Την Ηλιάκη ή την άλλη, την καινούριο. Πρέπει να σηκωθεί, να χορέψει. Πρέπει με καινούριο θέλει πολλά μαλλιά. Άκουσα κάτι. Φέρτε μια κάμερα να το χώσει στη μάπα εδώ, να βγει κοντά και να κάνει αυτά. Άκουσα πριν ότι υπάρχει μια στρέσσα και άκουσα τρέσσα και λέω και καινούριο θα βγει. Είναι πάντα με στη μόδα. Κοίταξε να δει, αυτέ οι μέρε είναι περίεργε, θέλω να σου πω. Εγώ το κατάλαβα τώρα στα 27 μου. Κατάλαβα λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα ότι πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε μια ταινία τι γιορτέ, επειδή έχουμε δει τόσε ωραίε αμερικάνικε πάντα ταινίε. Που είναι τόσο ευτυχισμένη και πάντα χιονίζει και φέρνει και μια κατάθλιψη που δεν χιονίζει ποτέ στην Ελλάδα. Οπότε λες, δεν έχω το χιόνι, δεν θα έχω όλο το υπόλοιπο που είναι μέσα από το σπίτι. Που είναι σπάνιο αυτό και σχεδόν ακατόρθωτο. Πες αλήθεια. Δεν το έκανες. Δηλαδή αυτές τις μέρες δεν πήρες ταινίες κάπως αλλιώς να χαζέψεις, δεν έβαλες μουσικές. Θέλω να δω τέτοιες ταινίες. Βάζω μουσική που δεν έβαζα. Και σαλιώτικες λιγάκι. Προσπαθείς λίγο να το φτιάξεις, αλλά αν δεν έχεις παιδί, νομίζω ότι μετά γίνεσαι λίγο χαζός. Εγώ κάνω τον Άγιο Βασίλη 14 χρόνια. Ναι, δεν τον κάνεις χωρίς λόγο στη Τζέννη από το πουθενά. Εκτός και αν το κάνεις και στη Τζέννη που έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Άγιος Βασίλης αλλά και έρχεται εκεί. Από την Τζέννη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Να έρθει να το κάνεις σε μια Τζέννη, σε δύο παιδιά. Είναι λίγο περίεργες οι γιορτές, εν πάση περιπτώσει. Είναι περίεργες και λίγο φέτος προσπάθησα να μην είμαι. Και επειδή είσαι μόνος σου, εσένα σε καταθλίβουν δηλαδή. Δεν με καταθλίβουν, απλά ποτέ δεν γίνεται όπως το θέλω. Δεν ξέρω πώς το θέλω να με ρωτήσεις, δεν έχω κάνει την εικόνα, αλλά νομίζω πως ό,τι και να γίνει, να είμαι με σχέση, να είμαι με την οικογένεια, να είμαι με φίλους, που πάντα τα προσέχω και είναι ωραία, δεν έχει τύχει να είμαι μόνος μου, ας πούμε, ούτε καν από επιλογή που έχει άλλο ενδιαφέρον. Ποτέ κάτι πάντα λείπει. Αυτό το πάντα που λείπει είναι αυτή η αμερικάνικη ταινία που δεν είναι μέχρι το τέλος σωστή. Δεν μου λες το καλοκαίρι. Κάθε μέρα έστεινε στο Twitter, αλλά τώρα το έχει κόψει. Ναι. Για τα βαφτίσια. Για την παράσταση σου. Σου με την έννοια. Εγώ μαζί με την Τζέννη Διαγούπη και εγώ τη σκηνοθέτησα. Παιδί μας. Το παιδί μου. Έχω παιδί πια. Έχει παιδί πια. Είμαι οκ. Okay. Έχω παιδί. Δεύτερο παιδί. Στα πέντε θα πάω να πάρω περίπτερο. Θα πω δεν το έκανα και γύρισε όλη την Ελλάδα καλοκαιριάτικα. Γιατί παρακολουθούσα στο Twitter και έβλεπα ότι μία Μυτιλίνη, μία Σέρες, μία. Πήγαμε, Κρήτη, πήγαμε. Πολύ ωραία περάσαμε. Ήταν μαγικά, ήταν μια τεράστια πενταήμερη, θέλω να σου πω. Γιατί ήμασταν και φίλοι. Τα παιδιά που παίζαμε. Πόσο καιρό κράτησε αυτό το γύρω-γύρω όλη το καλοκαίρι? Αρχές Ιουλίου και τελειώσαμε 18 Σεπτεμβρίου. Πλάκα μου κάνεις. Έτσι κάνω καθόλου πλάκα. Η Μακρυπούλια ήταν εκεί συνέχεια. Η Μακρυπούλια είναι στο. Είχαμε τη Σολομού στο καλοκαίρι. Σολομού. Τη Μακρυπούλια την ταλαιπωρούμε το χειμώνα. Καλά κάνετε, αλλά η Μακρυπούλια σας την έκανε τις Κυριακές. Τι να κάνει. Ναι. Στο κανάλι σου πέστα. Στο κανάλι θέλει Κυριακή να κάνει dancing. Ναι. Εμείς είμαστε χαρούμενοι. Με τι μούτρα ήρθε και σε στόπε. Ποιο? Με αυτά τα υπέροχα μούτρα που έχει, που ό,τι και να σου πει, λες ναι, ζε, τα έχεις δίκιο. Με αυτά τα μούτρα μπορείς να πεις νομίζω το οτιδήποτε με αυτή την ομορφιά. Ποιος είναι αυτός ο χαμένος την αναφορά στο. Ποιος είναι. Σου δημιούργησε πρόβλημα οικογενειακό. Ένας τύπος που ήρθε στο θέατρο και ρώτησε τη μάνα σου γιατί δεν τη βάζεις και αυτήν στην παράσταση. Ποιος το είπε αυτό, το όνομά του θέλω. Να μου ξεκινήσει με στο σπίτι τώρα να μου έρχεται με κείμενα η μάνα μου. Αυτό μου έρχεται να μου κάνει ρόλου μέσα στο σαλόνι να τρελαθώ. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε ένα μέλος από την οικογένεια στο θέατρο. Είμαστε καλυμμένοι. Δεν χρειάζεται όλα να βγούμε. Κοίταξε, τα πράγματα είναι δύσκολα λίγο με τους γονείς. Είσαι και εσύ πατέρα. Είσαι καλός πατέρας, λες. Α, τώρα πρέπει να φέρω να κάνεις. Έτσι πιστεύω. Γιατί είπα να κάνω μια. Κάνω πρόμο. Μπορεί να θέλει να κάνω ένα βραδινό. Τι σε ενδιαφέρει. Τις άλλες μέρες. Όταν θα πάρω εγώ τις άλλες, μη στεναχωρεί. Είναι μεγάλη εβδομάδα. Το να είσαι πατέρας υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Μια είναι κατανόηση και αγάπη και η άλλη να κάνεις το μαλάκα. Ταυτόχρονα. Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά. Ταυτόχρονα. Εκεί δεν είναι λίγο το λάθος, γιατί όσο είναι μικρά τα παιδιά, αφήνεσαι, γιατί δεν υπάρχει και η αντίσταση από απέναντι. Μετά δεν είσαι χρόνο να το μαζέψεις. Ναι, πρέπει να έχεις όρια, όπως λέμε. Στο θέατρο θα έρθεις ποτέ? Στο θέατρο έχω έρθει. Όχι, όχι. Σε αυτό το έργο δεν έχεις έρθει. Όχι, στο θέατρο δεν έχω έρθει και δεν έχω πάει σε κανένα έργο. Είμαι σε.
Τι σε τι, σε τι. Σε νηστεία. Νηστεύεις από το θέατρο. Κόψε το σουβλάκι. Πήγαινε δε θέατρο. Δεν λέει τίποτε θρησκεία γι' αυτό. Πιστεύω γενικώς. Δεν μου λες, ποιος είναι ο Τζίτζι, το Τσιρκολίκι, ο Αλαλά, Αλαλαλαλα. Τι είναι αυτή η τύπη που λες, τι είναι αυτή. Αυτά είναι οι κατηγορίες που έχουμε βρει στην εκπομπή για να μπορέσουμε να σχολιάζουμε με σφραγίδα πια ένα ρούχο. Δηλαδή λέμε ότι μου αρέσει ο Κωστόπουλος. Θα πάρει Τζίτζι. Είσαι πολύ ωραίος, είναι αλήθεια. Τζίτζι, αυτό πώς είναι. Το δηλαδή. Καλό. Το, καλέ, το καλό είναι, είναι το Τζίτζι. Υπάρχει ένα καλό και όλα τα άλλα είναι στάδια σκατότητας. Δηλαδή ξεκινάς με το λαδί, μετά πηγαίνεις με το τσιρκολίκι το οποίο είναι λατρεμένο και μετά είναι το άλαλα το οποίο είναι αυτό που δεν ξέρεις και τι να πεις με την εικόνα που βλέπεις. Έχει μείνει άλαλος δηλαδή. Ναι, το... αλάλου. Αλάλου γωνία. Υπάρχουν πολλά αντισήματα τέτοια. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε και μια κατηγορία η οποία θα είναι το χειρότερο ever, ούτε στον εχθρό μου. Η Λαμέ Γόβα. Η Λαμέ Γόβα έχει γίνει φέτος Τζίτζι. Επαθυλαγή. Yeah, η Λαμέ έγινε Τζίτζι. Το λαδί πασού με έχει παραμείνει. Yeah. Αλλά πια το τσιρκολίκι και το άλαλα θεωρώ ότι είναι πια σε έξαρση. Μας αρέσει αυτό που γελάμε. Σαν λαός είμαστε ωραίοι. Σαν λαός γενικά είμαστε πολύ ωραίοι και έχουμε μεγάλη αντοχή κατσαρίδες. Μεγάλη αντοχή. Εγώ νόμιζα δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν τα υπολόγισε σωστά. Περίμενε να πάθουμε το κλακάζ πολύ νωρίτερα. Δεν γινόμαστε ακόμα Ινδία. Το θέλουνε. Δεν γινόμαστε ακόμα. Πιάνουμε λίγο τα ακούσματα, λίγο τη μουσική που έχουμε για την Ανατολή, αλλά μέχρι εκεί. Το έχουμε γυρίσει πολύ προς τα εκεί τελευταία. Το έχεις δει. Αναγκαστικά. Μα εκεί μας πάνε. Και στα Ζεμπέτικα έχει γυρίσει. Μα εκεί μας πάνε έτσι κι αλλιώς. Θέλουν να μας κάνουν πολύ, πολύ, ήταν... πολύ φτηνούς και να τελειώνει η υπόθεση. Μήπως εκεί ήταν η φύση μας. Μήπως είμαστε πιο πολύ Ανατολίτες. Έτσι πώς αισθάνεσαι. Δηλαδή αισθάνεσαι πιο πολύ Γερμανο-Σουηδο Γάλλος. Ελέγξε τους Γάλλους με τους Γερμανο-Σουηδούς που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι το ίδιο, αλλά γενικά ρε παιδάκι μου λέμε προς το εκεί ή προς το. Όχι, δεν αισθάνομαι Ευρωπαίος με την έννοια αυτή του αντελεκτουέλ και του εμείς είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Κουκουρούκου. Δύο μερίδες πατάτες, μία χτυπητή, έρχεται μπουζού και γίνεται τρέλα Δαλιανίδη. Σηκώνεσαι, χορεύεις την ταβέρνα. Γινόντουσαν και έγιναν ταινίες. Το είχαμε το κέφι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ενοχλεί. Κέφι, ήλιος, νεύρα. Εσύ άμα σε βάψουν λίγο, προσυνδός κάνεις. Έρχομαι. Η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει. Να ανοίξουμε κάποιες πόρτες. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να χρειαστεί να φύγω στην Ινδία να δουλέψω. Bollywood. Έχω κάνει βίντεο κλιπ με τη Φουρέιρα. Πήρα μέρος στο βίντεο κλιπ. Αυτή κάνει την Ινδία και εσύ τι κάνεις. Το Μαχαραγιά φυσικά. Μαχαραγιά. Μαχαράζια. Επιστρέφουμε στο Μαχαραγιά μας μετά από δύο λεφτά που